μας είπανε από πολύ μικροί ότι η θλίψη είναι κάτι που πρέπει να αποφύγουμε και η ευτυχία είναι κάτι που δεν πρέπει να αποφύγουμε. Αυτό δεν είναι κανόνας της ψυχής. Είναι κανόνας του εγώ. Δεν είναι κανόνας αιώνιος. Είναι κανόνας πολύ προσωρινός. Δεν υπάρχει έτσι πράγμα. Μας είπανε ότι τα θλιβερά είναι κάτι που πρέπει να αποφύγουμε και τα ευχάριστα είναι κάτι που πρέπει να ελκύουμε. Δεν ισχύει αυτός ο κανόνας. Είναι κανόνας του εγώ, προσωρινός και επιφανειακός. Δεν ισχύει αυτός ο κανόνας. Δεν ήρθαμε εδώ για να είμαστε να μας τυχαίνουν μόνο καλά και να είμαστε ευτυχισμένοι. Η ψυχή ήρθε εδώ να βιώσει εμπειρίες. Δεν ήρθε να βιώσει ευχάριστες εμπειρίες. Ήρθε να βιώσει εμπειρίες. Τελεία. Κάποιος λοιπόν μας έβαλε μέσα στο μυαλό κάποια στιγμή ότι όχι, μόνο ευχάριστα πρέπει να νιώθουμε. Τα αντιστάσεις πρέπει να τα διώχνουμε. Δεν ισχύει αυτό. Είναι ψευδέστηση. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Και περιορίζουμε τον εαυτό μας μόνο στα ευχάριστα, που δεν, στην ψευδαίσθηση, γιατί δεν υπάρχει έτσι πράγμα. Περιορίζουμε τον εαυτό μας μόνο στα ευχάριστα, περιορίζουμε την ψυχή μας να βιώνει συγκεκριμένες εμπειρίες που αρέσουν στο εγώ. Είναι σαν να έχω ένα μεγάλο σπίτι, να είμαι άρχοντας, να είμαι βασίλισσα και να κάνω ό,τι θέλει ο υπηρέτης μου. Να λέω εγώ, ας πούμε, θέλω αυτό το δωμάτιο να είναι ανοιχτό και να ανοίγουν τα παράθυρα και ο υπηρέτης να λέει, όχι, 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 αυτό εδώ το κάνω πολύ κόπο για να το καθαρίσω, θα κλείνει τα παράθυρα και θα είναι κλειστό. Και να ζεις εσύ μέσα σε ένα μικρό δωμάτιο, γιατί ο υπηρέτης δεν θέλει να καθαρίσει το μεγάλο δωμάτιο, βαριέται. Αυτό είναι, αυτή είναι η ζωή μας. Επειδή ο υπηρέτης βαριέται να καθαρίσει το ηλιόλουστο, με φρέσκο αέρα, μεγάλο δωμάτιο, εμείς περιοριζόμαστε μέσα σε ένα μικρό δωματιάκι και κάνουμε ό,τι θέλει ο υπηρέτης. Όχι. Ήρθαμε εδώ να βιώσουμε εμπειρίες. Θέλει η ψυχή να τις βιώσει όλες τις εμπειρίες. Δεν πρέπει το εγώ να τις κατατάσσει σε ευχάριστες και δυσάρεστες και να διαλέγει. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα νιώσετε ευχαρίστηση, μην το κρατάτε σφιχτά μην σας φύγει. Απολαύστε το. Την επόμενη φορά που θα νιώσετε δυσάρεστο, μην το διώχνετε για το τραγούδι. Αφήστε το να περάσει από μέσα σας. Αυτό.